με τον ήλιο να παίζει από το πρωί κρυφτό με τα σύννεφα, μια ομάδα σκοπινών ανδρών και γυναικών ξεκίνησε από νωρίς να βάφει θελοντικά τα κάγκελα του αύριου χώρου του Ολογραφικού Μουσείου Σκοπινών. Συχνές δράσεις για την καλυτέρευση των μνημείων ή κρατικών κτηρίων με θελοντική διάθεση και προσφορά συμμετοχής, οι γνωστοί άγνωστοι του νέου σκοπού ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του τοπικού προέδρου. Σεμνά και ταπεινά, ησυχά χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά όλα για τον νέο σκοπό, με αγάπη όλοι μαζί από κοινού, προλαμβάνουν για να βοηθήσουν και να μην αφήσουν τα πράγματα νοικοκύρευτα και έρμεα στο έλεος της φύσης. Λοιπόν, έχει μια ομάδα η οποία τελευταίως έχει δραστηριοποιηθεί και ασχολείται με θέματα τα οποία θα έλεγα ότι είναι ευέλικτου τύπου, αυτά που άμεσα ο Δήμος δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, γιατί ξέρεις, ο δημόσιος τομέας είναι λίγο δυσκίνητος. Οπότε εμείς με δική μας πρωτοβουλία κάνουμε μια ομάδα και φροντίζουμε, κάνουμε δράσεις τύπου, παραδείγματος χάρη τώρα, το βάψιμο των κάγκελων του μουσείου. Έχουμε κάνει και κάποιες άλλες. Έχουμε ένα πλάνο να το συνεχίσουμε σε αιτήσια βάση, όποτε μπορούμε και όσοι μπορούν, με τον τρόπο τους να βοηθούν. Θεωρείτε ότι μόνο με την εθελοντική δράση μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση στην Ελλάδα? Δεν ξέρω για την κρίση, αλλά σίγουρα είναι σημαντικός παράγοντας. Αυτός ο παράγοντος είναι σίγουρα βοηθάει στο να διεκπαιρεωθούν πράγματα τα οποία ο δημόσιος τομέας τώρα τουλάχιστον, αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο, είναι σχεδόν αδύνατο να τα κάνει ο δημόσιος τομέας. Είναι λεπτομέρειες τέτοιου είδους που είναι αδύνατο να τα κάνει ο δημόσιος τομέας.